Πάω στο τηλέφωνο. Άδωνης Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία. Συζητώ μαζί του διάφορα θέματα που καίνε την επικαιρότητα, ξεκινώντας βεβαίως από το τι έχει να γίνει στην ψηφοφορία, αν έρθει στη Βουλή, η Συμφωνία της Λίμνης. Διότι ο Παπαχριστόπουλος, ο Ζουράρης και κάτι άλλοι λεβέντες έχουν αρχίσει και αντιδρούν στην πρόθεση, για μία ακόμη φορά όμως, στην πρόθεση Καμένου να ρίξει την κυβέρνηση πριν έρθει η Βουλή στη Βουλή η Συμφωνία. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι βλέπετε, πώς το σταθμίζετε στη Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται σήμερα, χτες, με τους ΑΝΕΛ? Πρώτον και κύριον, συμφωνώ με τον κύριο Φίλη. Α, που δεν πιστεύει το παίξα. Ναι, ναι. Ο οποίος δεν πιστεύει τον κύριο Καμένο θα ρίξει την κυβέρνηση. Το ακούσαμε αυτό, ναι, εδώ. Και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι δεν πιστεύω ότι ο κύριος Καμένος θα ρίξει την κυβέρνηση. Δεν αφήνει το Υπουργείο ο κύριος Καμένος. Θα κάνει την κολοτούμπα του αιώνα, δηλαδή, την τεράστια. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα συνεργαζόταν ούτε νεκρός με όποιον έχει ψηφίσει το μνημόνιο, έχει ψηφίσει εκ το ίδιο δύο κτλ. Ναι. Δεύτερον, για τις πρέσπες και τη συμφωνία, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και χωρίς τον Καμένο. Μάλιστα. Δηλαδή, ποιοι θα είναι οι ποταμίσχοι και κάνα δυο που θα του φύγουνε? Κοιτάξτε, από τον Καμένο έχουμε σίγουρα τον κύριο Παπαχριστόπουλο έναν το και τον Ζουρά δύο. Το Ζουράρι. Ο Ζουράρης δεν ψηφίζει τις πρέσπες, αλλά δεν παρετείται. Δεν ρίχνει την κυβέρνηση. Δεν ρίχνει την κυβέρνηση, ναι. Άρα έχουμε την κυρία Παπακώστα τρεις και από εκεί πέρα έχουμε και τον κύριο Δανέλη που έχει δηλώσει ότι θα την ψηφίζει και τον κύριο Θοδωρά και τον κύριο Μαυρότα. Είμαστε ήδη στο 152. Α, θα ψηφίσει ο Θοδωράκης, λέτε? Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι έχει δηλώσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι, ναι. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι τελικά δεν θα κάνει τίποτα ο Καμένος, οπότε και ναι, τι ναι, να μετράμε δηλαδή? Πιστεύω ότι ο Καμένος δεν θα ρίξει την κυβέρνηση και εκεί την ημέρα της, των Πρεσπών το πιθανότερο θα αποχωρήσει από τις συνεδρίες, να ρίξει και λίγο το μέσο όρο, να περνάει με 149. Α, μάλιστα. Και να πει ότι εγώ δεν ήμουν μέσα, έτσι, δεν ναι, ναι. Διαφωνώ. Η Συμφωνία των Πρεσπών, λοιπόν, κατά την άποψή σας θα περάσει, θα ψηφιστεί, θα γίνει νόμος του κράτους και μετά εσείς δεν θα μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα. Τι να κάνετε τώρα? Δυστυχώς, εμείς είχαμε προειδοποιήσει και είχαμε κάνει πρόταση δυσπιστίας πριν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, προειδοποιώντας τη Βουλή και τον ελληνικό λαό ότι αν η συμφωνία αυτή υπογραφεί, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αντιστραφούν τα αποτελέσματά της. Βλέπετε ότι όλος ο διεθνής παράγοντας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Σκόπια, μέχρι και ο πρόεδρος Μπους. Οι πάντες. Κινητοποιήθηκε ναι, για αυτή ναι, τη συμφωνία. Ναι. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει υποσχεθεί στους ξένους ότι θα παραδώσει αυτή τη συμφωνία και αυτό προτίθεται να κάνει. Στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μητσοτάκης δημιούργησε σχόλια λέγοντας ότι το όνομα θα ξεχαστεί, δεν είναι θέμα το Βόρεια Μακεδονία. Το μακεδονικό έχει δύο ακαθόδη ζητήματα που είναι η ταυτότητα και η γλώσσα. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Συμφωνείτε σε αυτό? Δεν υπάρχει καμία. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ήταν ότι κανένας Έλληνας δεν θέλει το όνομα Μακεδονία μέσα στο όνομα των Σκοπίων. Όμως σε συνθήκες ρεαλισμού, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, η Ελλάδα θα πήγαινε σε ένα συμβιβασμό. Ναι. Το πρόβλημα με το συμβιβασμό που επέλεξε ο κ. Τσίπρας είναι ένας πολύ κακός συμβιβασμός, πολύ ετεροβερής συμβιβασμός, πολύ υπέρ των Σκοπίων συμβιβασμός. Και αυτό διότι εφόσον εμείς ακούμε τον κύριο Δημητρόφ, τον κύριο Ζάεφ να λένε στο Ευρωκοινοβούλιο πλέον είμαστε Μακεδόνες και μιλάμε τα μακεδονικά και με την Βούλα της Ελλάδος, αυτό με συγχωρείτε πληγώνει κάθε Έλληνα και θα τον συντρίβει. Ναι. Επίσης θέλω να σας ζητήσω να μου κάνετε ένα σχόλιο. Παρατήρησα στις δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών πριν ξεκινήσει η ομιλία του Μητσοτάκη στο Βελίδιο ότι ο μεν κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε στη Μακεδονία με έναν τρόπο πατριωτικό, με έναν τρόπο που άγγιξε κόσμο, δηλαδή εδώ από τη Μακεδονία που δεν πουλιέται και δεν εχωρείται κτλ. Ενώ και ο Καραμαλής που εκλέγεται στη Μακεδονία, που είναι Μακεδόνας, που είχε δημιουργήσει κάποιες συνθήκες με τις διαπραγματεύσεις κτλ., δεν έκανε καμία αναφορά. Αυτό σχολιάστηκε και αναρωτιόνται πολλοί γιατί δίνοντας τις δικές τους ερμηνείες. Μπορώ να ακούσω και τη δική σας? Όχι, μην ψάχνουμε σε όλα, μην έχουμε συνωμοσίες. Όχι, δεν ψάχνουμε για συνωμοσίες, την άποψή σας. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ο πρωθυπουργός του ΒΕΤΟ στο Βουκουρέστι και δεν έχει να αποδείξει κανέναν τίποτα για αυτό το θέμα, προς Θεού. Ίσα-ίσα που και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας μίλησαν στην πραγματικότητα με πολύ θερμά λόγια τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στα οικονομικά. Το Δούνο του λέει θα τις κόψετε τις συντάξεις, το συμφωνήσατε το 17, είναι διαρθρωτική αλλαγή, είναι τελειωμένη υπόθεση. Τι πιστεύετε ότι γίνεται τώρα? Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι την περασμένη εβδομάδα οι κυβερνητικές διαρροές, και δεν αναφέρομαι μόνο στο γνωστό τηλεγράφημα του ΑΠΕ, ναι, αναφέρομαι γενικά στις διαρροές. Καλά, εκείνο ήταν κάτι που ναι, δεν διαλύθηκε. Ναι, ναι, αναφέρομαι γενικά στις διαρροές κυβερνήσεως. Ναι, ναι. Λέγανε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει συμφωνήσει, ναι, το μέτρο δεν είναι διαρθρωτικό. Σωστό. Χθες
ο εκπρόσωπος του Ταμείου, δηλαδή ο πιο επίσημος φορέας του Ταμείου, διαβεβαίωσε ότι για το Ταμείο οι περικοπές είναι διαφορετικές. Άρα ό,τι μας έλεγαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα ήταν όλα ψέματα. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι μια τυπική λεπτομέρεια, διότι αν το μέτρο είναι δημοσιονομικό, τότε με το επιχείρημα ότι πιάνουμε το 3,5% είναι μαχητό. Εάν όμως το μέτρο είναι διαρθρωτικό, τότε είναι αδιάφορο το πρωτογενές πλήρωμα που πιάνουμε. Αυτή τη διαφορά να την καταλάβουν όλοι. Ναι, ναι, αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Μπορεί να πιάνεις 4,5% λέμε τώρα, να είσαι Ντουμπάι, αλλά οι συντάξεις θα πετσοκοπτούν. Εμείς όμως, σαν χώρα, και εσείς νομίζω σαν πολιτικοί, δεν θέλουμε, μακάρι να μην κοπούν. Έτσι δεν λένε. Μακάρι, εμείς γιατί αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή έχουν λιώσει. Να το πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, οι περικοπές των συντάξεων έχουν ήδη γίνει. Βεβαίως. Όποιος γίνονται ακόμα. Όποιος σύνταξη από 1/1/16 παίρνει μειωμένη σύνταξη. Έτσι. Αυτό για το οποίο συζητάμε δεν είναι η περικοπή των συντάξεων, γιατί το λέμε. Της προσωπικής διαφοράς. Είναι η κατάργηση όχι της προσωπικής διαφοράς. Ακριβώς. Που αφορά μόνο τους παλαιούς συνταξιούχους. Ακριβώς. Έτσι, άρα, οι συντάξεις έχουν περικοπή. Το θέμα της προσωπικής διαφοράς είναι αυτό που τώρα συζητάμε. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε καταψηφίσει και την περικοπή των συντάξεων και την προσωπική διαφορά. Μάλιστα, όταν ο κ. Κατρούγκαλος ψήφιζε τη λεγόμενη προσωπική διαφορά, του λέγαμε στη Βουλή ότι κάνει λάθος, διότι αυτό το οποίο του κάνουν είναι του φέρνουν την προσωπική διαφορά για να μπορέσουν μετά του την κόψουν. Και εκείνο μας έλεγε υπερβολικούς. Όπερ και γένετο. Ναι. Το ερώτημα είναι αν αυτό τελικά βρεθεί, σε αυτό το θέμα βρεθεί μια σολομόντια λύση, μια μέση λύση και πάει σε μια παράταση που θα οδηγήσει την επόμενη μετά τις εκλογές κυβέρνηση να το διαχειριστεί. Όχι, όχι, να το ξεκαθαρίσεις με όλους τους ξένους ότι δεν δεχόμαστε καμία παράταση. Το μέτρο πρέπει να ακυρωθεί. Αλλιώς θα εφαρμοστεί. Η παράταση είναι κοροϊδία. Είναι παρέμβαση στα πολιτικά και τα ιστορικά της χώρας. Είναι σαν να λένε κάτι τις εκλογές και κόψεις μετά. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Πάμε λίγο στην ΕΡΤ. Εντάξει, έγινε ο κακός χαμός και με τον συνάδελφο τον Καψόχα. Έγινε ο ατυχής έως απαράδεκτος χαρακτηρισμός για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς βγήκατε και είπατε ότι ψάχνετε το ζήτημα πώς να μην πληρώνουν όσοι Έλληνες δεν θέλουν να πληρώνουν την ΕΡΤ για αυτό που είναι. Πιστεύετε εσείς ότι η ΕΡΤ υπήρξε ποτέ πιο ανεξάρτητη? Πραγματικά το πιστεύετε? Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί μια κρατική τηλεόραση να είναι ανεξάρτητη με τον τρόπο που μπορεί ένα οποιοδήποτε άλλο μέσο. Μάλιστα. Με την έννοια της ανεξαρτησίας, την πραγματική μπορεί. Κυρίως διότι αργά ή γρήγορα η κάθε κυβέρνηση μπαίνει στον πειρασμό να παρέμβει. Αφού Καναλάρχης είναι υπουργός της. Έχω μεγάλες ενστάσεις για τον τρόπο που υπάρχει μια δημόσια τηλεόραση στην Ελλάδα. Ίσως ήταν πολύ πιο δόκιμο να ελέγχεται από τη Βουλή, από μια διακομματική επιτροπή, από κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, που δεν θα επιτρέψουν κάποιο υπουργό να κάνει ό,τι θέλει. Οφείλω όμως να σας πω ότι αυτό που ζούμε με την ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ, του Τζανακόπουλου και του Παπά δεν έχει προηγούμενο. Ακόμα θα έλεγα και η ΕΡΤ του Μαρούδα ήταν πιο ανεξάρτητη από αυτή που βλέπουμε σήμερα. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος ο Έλληνας που βλέπει, που δεν θέλει άλλο ΕΡΤ, που δεν θέλει να ζει αυτό το. Αυτή την πλήση εγκεφάλου που γίνεται σε πάρα πολλές εκπομπές ξεφεύγουν. Μπορεί να γλιτώσει και να μην πληρώνει. Κοιτάξτε, η συζήτηση για το πώς μπορεί να μην πληρώνει στο τέλος της ΕΡΤ και πρωτογίνει, αν θυμάστε, στην Ελλάδα, τη Μελίνα Μερκούρη. Με Μελίνα, ναι. Το 80. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό το οποίο είπα ήταν, είχε το χαρακτήρα να δώσω ένα σήμα σε αυτούς που δουλεύουν στην ΕΡΤ ότι πρέπει να σέβονται και τα χρήματα των φορολογουμένων που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όπως δουλεύουν και όπως περνάνε τις ειδήσεις τους, είναι σαν να λένε ότι εμείς απευθυνόμαστε μόνο σε όσους ψηφίζουν του ΣΥΡΙΖΑ. Νομικά δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγει το τέλος της ΕΡΤ. Μάλιστα. Και για το τέλος, φύλαξα αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτή την ώρα από το πρωί, δηλαδή, υπάρχει στο διαδίκτυο η είδηση ότι γίνεται μια προσπάθεια ανακούφισης της Μόριας. Δεν υπήρξε συμφωνία για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Μάλλον μας αρχίζουν, μας εγκαταλείπουν και μας κάνουν έτσι, στο νου τους μας έχουν ως αποθήκη ψυχών. Η Μόρια είναι το διεθνές ρεζίλι μας. Δεν επιτρέπουν στους Έλληνες δημοσιογράφους να μπουν. Μπήκανε τα BBC και τα Αλτζαζίρα και τα υπόλοιπα δίκτυα και μας ξεφτύλισαν διεθνώς, μην πω και παγκοσμίως. Τώρα, φεύγουν λοιπόν καμιά εκατοστή από την αρχή, από σήμερα για αρχή. Λένε ότι θα φύγουν 2.000 και θα πάνε στην ηπειρωτική χώρα. Οι ροές αυξάνονται. Τι γίνεται, κύριε Γεωργιάδη, και αν εσείς όταν θα έρθετε στην κυβέρνηση έχετε έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης που θα απαλύνει το φαινόμενο? Καταρχάς θέλω να θυμίσω στους υποκριτές της αριστεράς τι συνέβαινε στην Ελλάδα, χάλαγε
ένα κλιματιστικό στην Αμυγδαλέζα. Ναι, απ' έξω μαζεμένοι. Όταν χάλαγε ένα κλιματιστικό στην Αμυγδαλέζα, γινόταν στην Ελλάδα ο χαμός. Απ' έξω συλλαλητήριο. Από τους Σιριζέους. Ναι. Τώρα στη Μόρια. Την κλείσαν την Αμυγδαλέζα, να το πούμε, την ξανανοίξαν την Αμυγδαλέζα, ναι, και πάλι. Αυτοκτονούν παιδιά και δεν τρέχει κάστανα. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος της υποκρισίας και της ευτυχίας. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει τελείως διαφορετικό σχέδιο που έχει να κάνει με τις γρήγορες διαδικασίες απέλασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει σε όλες τις επιτροπές αριστεριστές. Αυτοί τι κάνουν, τους βγάζουν όλους πρόσφυγες. Αυτό αμφισβητείται από τη Frontex και από την Ευρώπη και ό,τι διαδικασίες κρατάνε επί πάρα πολύ καιρό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος να έρθουν οι καινούργοι από την Τουρκία, χωρίς να έχουν απελαθεί οι προηγούμενοι και να αυξάνονται οι αριθμοί. Αυτό που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι θα δώσει την ευκαιρία να ολοκληρωθούν γρήγορα διαδικασίες. Και φυσικά θα φυλάω αποτελεσματικά τα σύνορα. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και στην Πάτρα όταν ήρθε στην Αχάια Κλάους και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε σχετική ερώτηση να λέει ότι εμείς θα ψάξουμε να δούμε πού πήγε το 1,6 δις. Μα ασφαλώς, όταν βλέπεις την. Βλέπετε σκάνδαλο δηλαδή εσείς από πίσω. Καλά, 100%. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες, η κυρία Ξαναγιανακοπούλου εντάξει μια κοινή υπουργική απόφαση 48 εκατομμύρια ευρώ για να προσλάβουν 3.000 ανθρώπους στα κέντρα μεταναστών. Και αυτό γίνεται απευθείας, έτσι. Χωρίς ΑΣΕΠ μέσω των μελών επιτροπών. Πριν από ένα μήνα, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος έστειλε επιστολή προς το ΚΕΛΠ. Ναι, ο Αβραμόπουλος δεν βλέπει τι γίνεται στην χώρα μας. Πώς δεν βλέπει, έστειλε επιστολή, σας λέω, στον Υπουργό Υγείας που κατηγορεί ότι οι προσλήψεις που γίνανε μέσω ΚΕΛΠ με το πρόγραμμα Φίλος, πάλι εκτός ΑΣΕΠ, ότι έχουν σπαταλήσει τους πόρους Ευρώπης και ότι προσλαμβάνουν κόσμο που δεν πάει ποτέ στα κέντρα δομής και στους μετανάστες. 1,6 δισεκατομμύρια έχει πάρει η Ελλάδα και στην εικόνα της Μόριας. Φαίνεται λογικό αυτό. Μάλιστα. Θα το ψάξετε δηλαδή. Άρα να φανταστούμε ότι θα υπάρχουν επιτροπές αντίστοιχες. Έχει πολύ χρήμα με το συζητάτε. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε για την επαφή. Δεν ρωτήσατε καθόλου για τα μνημεία. Για τα μνημεία, ναι, έχετε δίκιο, για τα μνημεία. Διότι σήμερα βγήκε η κυρία Μυρσίνη Ζορμπά. Ναι, και είπε δεν τρέχει τίποτα, ναι. Στο θέμα, ναι. Παραδέχθηκε ότι όλο αυτό είναι πραγματικό, ότι έχει συμβεί. Ναι. Αλλά έχει, λέει, συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, το φόρτωσε στην κυρία Κονιόρδου. Κανονικά. Ναι, η κυρία Κονιόρδου φυσικά επιβραβεύτηκε με την Προεδρία του Ιδρύματος Νιάρχος. Ναι. Και θα πάει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και είπε τώρα θα Ευρωψηφοδέλτιο. Διορθώσει. Ναι, τι να κάνουμε. Άρα έχουμε πράγματι μεταβίβαση των μνημείων στο υπερταμείο. Και αν δεν είχε γίνει όλη αυτή η φασαρία, θα είχε κάνει απολύτως τίποτα η κυβέρνηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Γεια σας. Sky 89,4.